Καλωσορίζουμε στο Army Voice τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη, ο οποίος είναι καθηγητής στο τμήμα φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι ο διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Δημόσια Ιστορία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε Αθανασιάδη. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η πρόσκληση, γιατί καλέσαμε έναν ιστορικό. Έχουμε κάνει, πάμε αναδρομή στο παρελθόν από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί από τη μια διαβάζουμε ειδήσεις ότι κάποιοι νεολαίοι επιλέγουν να πάνε να κάνουν κάμπινγκ στο Γράμμο και υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν. Συγκεκριμένα είναι νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, μια πολιτική νεολαία. Άρα λοιπόν θεωρούν ότι ένα κάμπινγκ είναι πολιτικό κάμπινγκ σε μια περιοχή που είναι ευαίσθητη για την Ελλάδα, ειδικά το τελευταίο μισό του προηγούμενου αιώνα. Και απ' την άλλη έχουμε την Ένωση Αποστράτων του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι κάθε χρόνο πηγαίνουν στο Γράμμο και στο Βίτσι και κάνουν μνημόσυνο, με τη συμμετοχή κάποιων κομμάτων εκεί, κάνουν μνημόσυνο στους πεσόντες συναδέλφους της περίοδου 46-49. Ξαναζούμε τον εμφύλιο. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε προφανώς όχι την ιστορία αλλά τη συνομιλία που επιχειρούν κάποια υποκείμενα πολιτικά σημερινά με το παρελθόν. Έτσι. Είναι διαφορετικής τάξεως αυτές οι δύο περιπτώσεις που αναφέρατε και νομίζω θα φανεί αυτό μέσα από όσα θα πω. Για να βάλουμε λιγάκι στο μικροσκόπιο καταρχάς την κίνηση, την επιλογή της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ να πάει φέτος να κάνει το κάμπινγκ αντί σε κάποιο νησί όπως συνήθιζε στο Γράμμο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση διότι περιέχει τουλάχιστον πέντε διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι βέβαια το τελετουργικό στοιχείο. Δηλαδή υπάρχει εκεί πέρα μία από τις δράσεις, πάμε να αποδώσουμε φόρο τιμής στο μνημείο της Κανούρας. Είναι ένα μνημείο εκεί στημένο με τρεις μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού που αγκαλιασμένοι χορεύουν. Είναι αυτοί που φημολογείται ότι στη συνέχεια αυτοκτόνησαν προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των αντιπάλων τους τότε. Σε μια εντυπωσιακή περιοχή, στην περιοχή που ονομάζεται Χάρος. Ένας γκρεμός είναι εκεί. Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι η απόδοση τιμής. Όταν αποδίδουμε τιμή, τι κάνουμε? Επιλέγουμε πολιτικούς προγόνους. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν που κάνουν είναι επιλέγουν πολιτικούς προγόνους. Ως προς αυτό το στοιχείο μοιάζουν με την κίνηση αποστράτων που μας είπατε. Δηλαδή και εκείνοι πάνε και αποδίδουν τιμή στους δικούς τους νεκρούς. Ήταν στην πραγματικότητα όμως οι δικοί τους νεκροί. Θέλω να πω ότι ήταν οι νεκροί του τακτικού στρατού της Ελλάδας. Τακτικού στρατού, συνέχεια... ναι. Του εθνικού, τότε ονομαζόταν του εθνικός νομίζω στράτος. Ναι, ναι. Πάντως είναι ο τακτικός στρατός. Ναι. Και αυτοί λοιπόν επιλέγουν με αυτή την κίνησή τους ένα είδος τους προγόνους τους, τους πολιτικούς τους προγόνους. Άρα ως προς αυτό το σημείο μοιάζουν. Το δεύτερο όμως και τρίτο επίπεδο και τέταρτο που έχει η κίνηση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα βρίσκουμε στην άλλη. Ποιο? Υπάρχει ένα βιωματικό στοιχείο καταρχάς. Υπάρχει μία δράση που ακολουθούν το μονοπάτι που ακολουθούσαν και οι τότε μαχητές και φθάνουν μέχρι το νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού. Αυτή η κίνηση, αυτός ο περίπατος πάνω στα χνάρια εκείνων των ανθρώπων, τους οποίους επιλέγουν τους πολιτικούς προγόνους, εμπεριέχει ένα στοιχείο ενσυναίσθησης. Μπαίνω στα παπούτσια εκείνου, προσπαθώ να καταλάβω τον κόσμο με τον τρόπο που τον καταλάβαιναν εκείνοι. Ξέρω ότι είμαι διαφορετικός, ξέρω ότι ζω σε άλλη εποχή. Μπαίνοντας όμως σε κάτι δικό τους, προσπαθώ να φανταστώ το δικό τους βλέμμα, να ακούσω τη βουή του δικού τους κόσμου. Άρα αυτό έχει ένα ενδιαφέρον πρώτο στοιχείο ενσυναίσθησης. Υπάρχει επίσης τώρα ένα τρίτο στοιχείο, πολύ κρίσιμο, ενός πρώτου αναστοχασμού. Καλούνε έναν μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού, αλλά όχι έναν οποιοδήποτε εν ζωή μαχητή, καλούν τον Γιάννη Μότσιο. Ο Γιάννης Μότσιος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Υπήρξε 17-20 μαχητής τότε του Δημοκρατικού Στρατού, αλλά στη συνέχεια υπήρξε πανεπιστημιακός δάσκαλος
με εξαιρετικό έργο και δημοσίευσε αναστοχαστικές μαρτυρίες εκείνου του παρελθόντος. Συνομιλούν λοιπόν μαζί του, συνομιλούν με έναν άνθρωπο που ο ίδιος αναστοχάζεται πάνω στο παρελθόν του και το θέτει στη βάσανο του σημερινού στοχασμού. Άρα εδώ έχουμε μια πρώτη μετάβαση από το τιμό και μπαίνω στο δικό τους κόσμο, εκείνων των ανθρώπων, σε ένα πρώτο βήμα για να αναστοχαστώ εκείνη την περίοδο. Το επόμενο βήμα είναι πιο κρίσιμο. Βλέπω στο πρόγραμμά τους, εδώ που το έχω μπροστά μου τώρα, ότι επισκέπτονται το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης που υπάρχει εκεί πέρα, στο οποίο υπάρχει ένας ιστορικός, ο Ραϊμόντος Αλβανός, ο οποίος ξεναγεί τους επισκέπτες κάθε Κυριακή και κάνει μια ομιλία καθαρά πλέον αναστοχαστική από την οπτική ενός ιστορικού. Όχι από την οπτική ενός που μετήχε τότε και θυμάται και σχολιάζει, αλλά ενός που αναλύει εκείνο τον κόσμο. Ουδέτερη δηλαδή, να το πούμε. Ας το πούμε με μια συναισθηματική απόσταση. Μάλιστα. Έτσι, προσπαθεί να τον κατανοήσει και να τον αναλύσει. Την ακαδημαϊκή ουδετερότητα αυτή. Όσο είναι εφικτή. Δεν είναι πάντοτε εφικτή αυτή και ίσως και μερικές φορές δεν είναι και επιθυμητή. Αλλά προκειμένου υπάρχει μια ιστορικοποίηση εκείνου του κόσμου, την οποία επιλέγουν να βάλουμε στο πρόγραμμά τους. Αλλά μας στέλνουν ένα μήνυμα οι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν πάω μόνο να τιμήσω, να διαλέξω προγόνους, δεν πάω μόνο να αισθανθώ κάτι από το δικό τους κόσμο, αλλά ταυτόχρονα να καταλάβω και να αναλύσω εκείνο τον κόσμο. Άρα παίρνω απόσταση, ξέρω ότι είμαι σε άλλη εποχή και ότι είμαι διαφορετικός και το προσεγγίζω προκειμένου να το αναλύσω. Αυτά τα στοιχεία που σας είπα τα τρία, συνέστησης πρώτου αναστοχασμού και ιστορικού αναστοχασμού, δεν υπάρχουν στην άλλη εκδήλωση. Η άλλη εκδήλωση είναι φόρος τιμής μόνο. Τελεία. Δεν περνάω στα άλλα. Και μνημόσυνο, ναι. Είναι το τελειτουργικό μόνο στοιχείο. Α, και στα δύο υπάρχει ένα τελευταίο. Και στα δύο. Ότι κάνοντας το αυτό, την τελειτουργία αυτή, ουσιαστικά κάνω μια πολιτική πράξη. Κάτι θέλω να πω για το σήμερα. Έτσι. Θα δούμε τι ενδεχομένως θέλουν να πούν για το σήμερα. Το πρώτο, ο φόρος τιμής, η τελετουργία, το μνημόσυνο και το τελευταίο, πολιτική πράξη, υπάρχουν και στα δύο. Mm-hmm. Εκείνο που λείπει στους απόστατους είναι όλο το ενδιάμεσο. Ο αναστοχασμός δηλαδή. Αυτό λείπει. Συνεπώς από αυτή την άποψη, η ενέργεια της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιο πλούσια από την απέναντί της. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα έχει επίγνωση ότι είμαστε διαφορετικοί και ότι προσεγγίζουμε εκείνο τον κόσμο προκειμένου να τον κατανοήσουμε, να συνδεθούμε μαζί του, αλλά να τον κατανοήσουμε ταυτόχρονα και να τον αναλύσουμε. Ως προς την πολιτική πράξη θέλω να σχολιάσω κάτι. Προφανώς όταν κάνεις κάτι δεν το κάνεις επειδή μια μέρα ξύπνησες το πρωί και είπες «Α, τι ωραία, δεν έχω άλλο πράγμα να κάνω σήμερα, θα κάνω αυτό». Έτσι. Προσπαθείς να δώσεις ένα μήνυμα. Δεν γνωρίζω ποιο μήνυμα προσπαθεί να δώσει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως, κάνω υπόθεση, ενδεχομένως να προσπαθεί να λειτουργήσει ως η αριστερή συνείδηση του κόμματος στο οποίο ανήκει. Δηλαδή, σε μια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί μια διεύρυνση προς το κέντρο, να υπενθυμίσει με αυτή την ενέργειά της την αριστερή, το σκληρό πυρήνα της αριστερής ταυτότητας. Πάντα έλεγαν ότι οι νεολαίες των κομμάτων οφείλουν να είναι ένα κλικ πιο επαναστατικές, να το πω έτσι, από αυτά που πρεσβεύει η ηγεσία του κόμματος. Από αυτή τη σκέψη που διατυπώσατε τώρα ξεκίνησα και εγώ για να κάνω αυτή την υπόθεση. Δεν γνωρίζω αν αυτό υπάρχει στο μυαλό των νεολαίων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι μια λογική υπόθεση. Μια δεύτερη λογική υπόθεση είναι η εξής, να μεταδώσουν, καθώς και οι ίδιοι βρίσκονται σε μια φάση διεύρυνσης και μπαίνουν νέα μέλη μέσα τους που δεν έχουν την λίανση που έχουν αυτοί ως προς την ιστορία του αριστερού κινήματος, πιθανόν με αυτές τις δράσεις να προσπαθούν να μεταδώσουν σε αυτούς τους νέους ερχόμενους κάτι από την παράδοση αυτού του κινήματος. Άρα, επίσης, στον πυρήνα είναι το ίδιο. Υπενθυμίζω το σκληρό πυρήνα της πολιτικής μου ταυτότητας.
Προφανώς το ίδιο υπάρχει και στους απόστρατους. Υπενθυμίζουν το σκληρό πυρήνα της πολιτικής τους ταυτότητας με αυτό που κάνουν. Εδώ διαφωνώ λίγο μαζί σας υπό την εξής έννοια. Δεν πάνε ακριβώς εκεί πέρα, πώς να το πω, αμερόληπτα πολιτικά για να τιμήσουν. Εγώ τους... δεν έχω πάρει θέση. Ναι. Εγώ απλώς μετέφερα τη γράφη η ανακοίνωση. Επειδή μιλήσατε για τακτικό στρατό, ότι ήταν ο τακτικός στρατός. Τεχνικά το είπα, ότι δεν είναι αντάρτικος στρατός, έτσι. Είναι σωστά. Ο τακτικός ναι, ωραία. Ή τα δίκτυα. Άρα λοιπόν, απλώς μιλάμε για έναν τακτικό στρατό, με την έννοια ότι είναι ο κρατικός στρατός κάθε φορά. Σε εκείνη τη συγκυρία, ωστόσο, ήμασταν σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Υπήρχαν δύο αντίπαλοι στρατοί και ο δημοκρατικός λεγόμενος στρατός, τους ονομάζουμε με τον τρόπο που τους ονόμαζαν ήδη, έτσι, δεν δημοκρατικός ήταν ο ένας, εθνικός ο άλλος. Στρατός. Ναι, δεν ήταν ακριβώς αντάρτικος στρατός, ήταν αρκετά τακτικός και εκείνος. Η πραγματικότητα, λοιπόν, ναι, τελικά ήταν, ναι. Έτσι. Άρα, συνοψίζω, υπάρχουν πέντε επίπεδα, το επίπεδο το τελειτουργικό, το επίπεδο το βιωματικό, ενός πρώτου αναστοχασμού και ενός ιστορικού αναστοχασμού και τέλος της πολιτικής πράξης. Σε αυτά τα πέντε επίπεδα, τα δύο, το πρώτο και το τελευταίο, υπάρχουν και, και στις δύο περιπτώσεις. Τα ενδιάμεσα όμως, που είναι τα πιο ενδιαφέροντα, λείπουν από τη δεύτερη. Άρα η δεύτερη περίπτωση των αποστράτων είναι πιθανόν, δεν είναι σίγουρο, είναι πιθανόν να εξελιχθεί σε ένα είδος γιορτής μίσους. Καταρχάς, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και απλώς θα ήθελα να παρατηρήσω ότι δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες εορτές του ελληνικού στρατού. Και ορθά, διότι ο ελληνικός στρατός δεν μπορεί να, ο σημερινός, δεν μπορεί να θεωρεί εαυτόν τη φυσική συνέχεια εκείνου του συγκεκριμένου στρατού που μετήχε στον εμφύλιο. Είναι ένας στρατός που σήμερα που τάσεται στην υποστήριξη του δημοκρατικού πολιτεύματος, έτσι. Δεν είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν ξέρω τι θέλετε άλλο να κουβεντιάσουμε γύρω από αυτό. Απλώς βλέπω πάρα πολλές φορές, με αφορμή αυτές τις δύο ξεχωριστές, ας το πούμε, και μάλλον αντίθετες μεταξύ τους, έτσι, εκδηλώσεις, που στη βάση τους έχουν τον εμφύλιο και γνωρίζοντας ότι έχετε ασχοληθεί κιόλας με τον εμφύλιο. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές, έτσι, στην περίοδο όλη αυτή τη κρίση που έχουμε ζήσει, και δεν εννοώ την πανδημία, γιατί θα ξανάρθει από ό,τι φαίνεται, αλλά τη κρίση τη οικονομική που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, βλέπαμε όλο και πιο συχνά τις αναγωγές των εμφύλιων. Είναι μια περίοδος την οποία δεν έχουμε καν διδαχθεί στα ιστορικά στο σχολείο, στα σχολικά βιβλία. Γιατί επανέρχεται? Καταρχάς να διευκρινίσω ότι με τον εμφύλιο αυτό καθεαυτό δεν ασχολήθηκα, υπάρχουν αρμοδιότεροι μου. Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που είπατε, δηλαδή γιατί εμφανίζεται σήμερα μια συζήτηση για τον εμφύλιο. Με ενδιαφέρει ακριβώς η συνομιλία του σήμερα με του τότε. Για ποιο λόγο ξαναβλέπουμε και ξαναδιαβάζουμε τον εμφύλιο σήμερα και ιστοριογραφικά, αλλά και πολιτικά εισβάλλει με διάφορους τρόπους στη σκηνή. Και να προσθέσω σε αυτό το συλλογισμό το γεγονός ότι ειδικά την περίοδο της κρίσης, αυτό που θα λέγαμε παραδοσιακά κόμματα ή μάλλον παραδοσιακή... όπως διαχωρισμός των κομμάτων σε αριστερά, δεξιά και κέντρο, αυτά λίγο αυλήνθηκαν. Υπό την έννοια ότι πολλοί βουλευτές πήγαν από το ένα κόμμα στο άλλο, φάνηκε ότι οι διαχωριστικές γραμμές κατά κάποιο τρόπο έπεσαν πολλές φορές. Σίγουρα υπάρχουν μετατοπίσεις πολλαπλές. Υπήρξαν μέσα στην διάρκεια της κρίσης πολλαπλές μετατοπίσεις. Τόσο των πολιτικών υποκειμένων, όσο και των πολιτών, ως προς την πολιτική τους έκφραση. Υπάρχει, στοχάζομαι τώρα, μιλάω καθώς σκέφτομαι. Δεν σας έχω έτοιμη απάντηση, αυτό εννοώ. Υπάρχει ένα στοιχείο που αναδύθηκε στη διάρκεια της κρίσης. Οι διαφορετικές προτάσεις για την επόμενη μέρα. Προσέξτε, οι άνθρωποι δεν χωρίζονται, οι κοινωνίες δεν χωρίζονται
και δεν αντιμάχονται επειδή από παραξενιά χαρακτήρων ή αποτύχει. Χωρίζονται όταν έχουν διαφορετικές προτάσεις για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Άρα διαφορετικά σχέδια που πρέπει να δρομολογηθούν. Αυτά τα διαφορετικά σχέδια και διαφορετικές προτάσεις ενδράζονται επίσης σε διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα. Δεν ξεπηδάνε σαν μανιτάρια. Άρα λοιπόν είναι λάθος να προσεγγίσουμε ένα διαχωρισμό μιας κοινωνίας με ηθικούς όρους και να πούμε «Α, είναι κακό πράγμα η διχόνοια». Όχι, πρέπει να το προσεγγίσουμε για να καταλάβουμε για ποιο λόγο μια κοινωνία χωρίζεται στη δεδομένη στιγμή. Χωρίζεται διότι ισχυρά συμφέροντα εντός της αντιπαλεύουν και πολιτικά υποκείμενα έρχονται να εκφράσουν αυτά τα διαφορετικά συμφέροντα με διαφορετικές πολιτικές προτάσεις για την επόμενη μέρα. Άρα είναι σχεδόν σε κρίσιμες στιγμές, όταν τα διακυβεύματα είναι ισχυρά, είναι σχεδόν νομοτέλεια μια κοινωνία να χωριστεί στα δύο και να έρθει σε σύγκρουση. Και δεν είναι πάντοτε αρνητικό. Αν θυμηθούμε, ας πούμε, τη Γαλλική Επανάσταση, θα το καταλάβουμε. Ποιος έχει σήμερα αρνητική εικόνα για τη Γαλλική Επανάσταση? Μπορούμε να θυμηθούμε και την Ελληνική Επανάσταση, γιατί στο τέλος κατέληξαν σφαγμένοι. Ακριβώς, η Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση, που θα την γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της το 2021, ξεκίνησε από μία αντιπαράθεση δύο ετερωτήτων καταρχάς, δηλαδή... Των προεστών και των... Όχι μοναχά εσωτερικά, mm-hmm. αλλά εξωτερικά. Υπήρχαν από τη μία οι κυρίαρχοι, που ήταν οι Οθωμανοί, και από την άλλη οι κυριαρχούμενοι, έτσι, εν προκειμένου οι Ρωμνοί. Ας μην το προχωρήσουμε, γιατί θα μας δοθεί ευκαιρία του χρόνου να τα αναλύσουμε αυτά. Θέλω να καταλήξω μοναχά ότι μία κοινωνία δεν διχάζεται έτσι στα καλά καθούμενα, επειδή υπάρχει στο γονίδιο του λαού ο διχασμός. Δεν υπάρχει στα γονίδια, λοιπόν. Δεν υπάρχει στα γονίδια. Όλες οι κοινωνίες, όχι μόνο οι ελληνικοί, σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας τους, χωρίζονται και αντιπαλεύουν. Ποιο είναι όμως το κρίσιμο? Το κρίσιμο είναι όταν αυτή η διαμάχη τελειώνει και προφανώς θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι. Τότε να μην κυριαρχήσει και να μην επικρατήσει εσαΐ η νησικακία. Η διάθεση εξόντωσης από την πλευρά των νικητών των ηττημένων και αντιθέτως η αντεκδίκηση από την άλλη πλευρά. Στην περίπτωση του εμφύλιου τι έγινε? Στην περίπτωση, κοιτάξτε, τον εμφύλιο μπορούμε να τον προσεγγίσουμε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να πάμε στον τότε κόσμο και να δούμε με τα μάτια των τότε. Και ο άλλος είναι από σήμερα. Ναι. Αν λοιπόν πάμε ας υιοθετήσουμε, για να το καταλάβουμε, το βλέμμα ενός αριστερού μαχητή τότε. Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε το δικό του κόσμο. Να μπούμε στο δικό του βλέμμα. Πώς θα έβλεπε τον κόσμο το 1946 που άρχιζε ο εμφύλιος αυτός ο συγκεκριμένος μαχητής? Θα έλεγε περίπου τα εξής. Εγώ έμεινα εδώ στη χώρα και αγωνίστηκα, έστησα το ΕΑΜ Ελλάς και αγωνίστηκα για την απελευθέρωση όταν κάποιοι άλλοι πήγανε στο Κάιρο ή στο Λονδίνο. Και όταν κάποιοι άλλοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, οι δοσύλλογοι, οι ταγματασφαλίτες. Άρα εγώ αγωνίστηκα. Στη συνέχεια όμως, όταν συνέβαλα στην απελευθέρωση, έρχεται μια κυβέρνηση και μου λέει «Εσύ θα έχεις δεύτερο ρόλο. Εγώ απ' έξω που δεν αγωνίστηκα θα έχω τον πρώτο ρόλο». Γιατί έτσι μοιράστηκε ο κόσμος σε ένα επίπεδο πάνω από σένα. Στο επίπεδο του Τσόρτσιλ, στο επίπεδο του Στάλιν, έτσι. Ωραία. Το αποδέχομαι αυτό. Μετέχω στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Αλλά με εξωθείς, μη δεχόμενος τίποτε από το δικό μου κόσμο. Και ταυτόχρονα νομιμοποιείς και δεν τιμωρείς τους δοσιλόγους. Και τρίτον, εγώ βρίσκομαι διοκόμενος. Λεγόμενη λευκή τρομοκρατία. Βρίσκομαι διοκόμενος. Άρα έχω δικαίωμα να αντισταθώ. Αυτό σκέφτεται. Έτσι λειτουργεί ο μαχητής του Ελλάς, που μετά γίνεται μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού. Υπό την οπτική γωνία τη δική του, λοιπόν, υπάρχει μια λογική συνέπεια στις κινήσεις του. Αν απομακρυνθούμε βεβαίως
προσπαθούμε να προσεγγίσουμε εκείνο τον κόσμο από το σήμερα, γνωρίζοντας το μεταξύ τις εξελίξεις. Είμαστε σε πλεονεκτική θέση σήμερα, έτσι, γνωρίζουμε τη μεσολάβηση. Τότε μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε και να πούμε, για να δούμε, αν δεν γινόταν ο εμφύλιος, η Ελλάδα θα μετήχε και αυτήν, όπως και οι άλλες χώρες της Ευρώπης, σε αυτά τα ένδοξα 30 χρόνια του κοινωνικού κράτους. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μετέχουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και άρα να μην είμαστε μόνιμα ένας ασταθής συγγενής στο περιθώριο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να οικοδομήσουμε με το σχέδιο Marshall ένα κοινωνικό κράτος, αντί να ξοδέψουμε το σχέδιο Marshall σε τόπους εξορίας, σε στρατιωτικά και αστυνομικά σώματα. Και άρα η πορεία της χώρας θα ήταν εντελώς διαφορετική, πολύ πιο κοντά στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Και άρα σήμερα δεν θα ήμασταν τόσο ευάλωτοι στην οικονομική κρίση ή σε άλλες κρίσεις. Συνεπώς, ο εμφύλιος δεν βοήθησε καθόλου την προοπτική της χώρας. Συνεπώς, θα ήταν καλύτερα, θα μπορούσε να οδηγηθεί κάποιος στο συλλογισμό, θα ήταν καλύτερα η τότε αριστερά, παρότι πράγματι αγωνίστηκε, συνεισέφερε κλπ., να υπομείνει το δεύτερο ρόλο που της ανατέθηκε από διεθνείς συνθήκες οι οποίες την ξεπερνούσαν. Όπως περίπου έκανε η Ιταλική αριστερά. Ήταν το πρώτο κόμμα το PC. Αλλά δεν έκανε ποτέ κυβέρνηση. Ήταν ακόμα 30% που δεν κυβέρνησε ποτέ, παρότι ήταν το πρώτο με διαφορά από το δεύτερο. Αυτή ήταν η διαφορετική πιθανή πορεία αυτής της χώρας, που προϋπέθεται ότι η αριστερά θα αποδεχθεί το δεύτερο ρόλο της, παρότι τότε είχε οικοδομήσει ένα πρωταγωνιστικό. Αυτό το ξέρουμε σήμερα με βάση όσα μεσολάβησαν. Αλλά, όπως σας είπα την προηγούμενη φορά, ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσει έτσι ένας μαχητής υπό το κράτος συναισθημάτων που ζούσε μέσα στη δεδομένη συγκυρία. Παρότι το ξέρουμε σήμερα, βλέπω ότι θέλουμε να πάμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, μάλλον. Πάνω σε αυτό που λέτε, ξέρετε, υπάρχει μια αίσθηση ότι η ιστορία διδάσκει. Όχι, η ιστορία δεν διδάσκει. Λέγεται, μάλιστα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ούτε επαναλαμβάνεται, αφού το πλαίσιο είναι κάθε φορά διαφορετικό. Εάν κάποια αξία έχει να στοχαζόμαστε πάνω στο παρελθόν, δεν είναι γιατί θα αντλήσουμε κάποια εύκολα διδάγματα που θα τα εφαρμόσουμε σήμερα. Είναι, αν κάποια αξία έχει αυτό, είναι η εξής. Στοχαζόμενοι σε εκείνο τον κόσμο, αναλύοντας τον, εκλεπτύνουμε τα διανοητικά εργαλεία ανάλυσης του κοινωνικού, ανάλυσης του κόσμου μας. Άρα, μπορώ να έρθω στο σήμερα και να κάνω εξίσου οξυδερκή και σύνθετη ανάλυση και να μην υποπέσω σε απλοϊκά σχήματα ή σε θεωρίες συνωμοσίας που είναι πολύ της μόδας σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό που λέγεται ότι όποιος δεν ξέρει καλή ιστορία, μάλλον λαός που δεν ξέρει καλή ιστορία, δεν έχει μέλλον. Ίσως καταρχάς κινδυνεύει να την ξαναζήσει. Λοιπόν, αν δεν την γνωρίζει καλά, κινδυνεύει να την ξαναζήσει, προσέξτε. Σίγουρα λοιπόν, καταρχάς οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν σε ένα αιώνιο παρόν. Παρότι σήμερα τα ΜΜΕ μας βομβαρδίζουν με διαφημίσεις που μας ζητάνε να ζήσουμε το τώρα, σαν να μην υπάρχει χθες και αύριο. Παρότι είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο και παρότι η νεολαία των 15-17 οθείται προς αυτή την κατεύθυνση, ως εάν να ζει σε ένα αιώνιο παρόν, στην πραγματικότητα οι κοινωνίες είναι αδύνατο να ζήσουν σε ένα αιώνιο παρόν. Αναγκαστικά κάνουν σχέδια για την επόμενη μέρα και αναγκαστικά στοχάζονται σε αυτά που προηγήθηκαν. Το ζήτημα λοιπόν είναι να οικοδομήσουν τους όρους με τους οποίους στοχάζονται το παρελθόν και οικοδομούν το μέλλον. Τι εννοείται? Δηλαδή, αυτό να γίνεται αρκετά στοχαστικά, να ζητούμε τη συνθετότητα που απαιτεί η ίδια η πραγματικότητα. Πραγματικότητες που ζούμε δεν είναι απλές, είναι σύνθετες. Χρειάζονται λοιπόν εκλεπτισμένα εργαλεία για να τις αναλύσουμε. Άρα λοιπόν να πάμε στο παρελθόν προκειμένου να το κατανοήσουμε, όχι για να παθιαστούμε σήμερα με βάση αυτά που έγιναν τότε, αλλά προκειμένου, γνωρίζοντας εκείνα που συνέβησαν, να καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό που συμβαίνει τώρα. Διότι το τώρα είναι απόλυξη εκείνων. Δεν προήλθε επίσης εν μια νυχτή.
ήρθε ως απόλυξη διεργασιών που προηγήθηκαν. Άρα καταλαβαίνω το παρόν. Αφού το καταλαβαίνω το παρόν, είμαι σε θέση να σχεδιάσω καλύτερα το μέλλον. Πρέπει να λειτουργούμε με άλλα λόγια σαν στοχαστικοί πολίτες. Και οι στοχαστικοί πολίτες εμπεριέχουν την ιστορική συνείδηση. Για να κλείσουμε, ένα μήνυμα προς την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και ένα μήνυμα προς την Ένωση Αποστράτων. Στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ... Με τη ματιά του ιστορικού, έτσι. Ναι. Με τη σκέψη του ανθρώπου που ασχολείται με την ιστορία, να το πω έτσι. Όχι ότι θα παίξει κάποιο ρόλο. Ξέρετε, τα πολιτικά υποκείμενα ακολουθούν τις δικές τους δυναμικές ταότητες. Αλλά ας πούμε ότι και εμείς εκφράζουμε μια γνώμη. Νομίζω ότι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ορθό δρόμο και αξίζει να τονίσει τα ενδιάμεσα στοιχεία που ανέφερα. Τα αναστοχαστικά, να τα τονίσει περισσότερο σε βάρος των βιωματικών και των τελετουργικών. Οι απόστρατοι πρέπει και αυτοί να δουν την πιθανότητα να εισαγάγουν τέτοια αναστοχαστικά στοιχεία που προς το παρόν δεν τα βλέπω καθόλου στην ανακοίνωσή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μας φωτίσατε αρκετά και κυρίως μας δημιουργήσατε καινούργιες απορίες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φαντάζομαι και θεωρώ σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Βέβαια είναι ότι και στους εορτασμούς της επετείου του 1821 θα έχουμε μεγάλες συζητήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι βέβαιο. Γεια σας. Καλή σας μέρα.